Από την υγεία θες να πάμε τώρα στα αγροτικά. Να πάμε. Πάμε να δούμε εκεί. Μήπως εκεί είναι, είναι καλύτερα. Εκεί είναι τα πράγματα. Για να δούμε. Να δούμε και τι περιμένουμε και ο κόσμο έτσι και από την Ευρώπη. Να το συνδέσουμε και με τι ευρωεκλογέ. Μαζί μα ο κύριο Μίρονα Χιλετζάκη, βεβαίω, είναι πρόεδρο των μικρών συνεταιρισμών Εθεά. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. <laughs> Καλησπέρα σα εσά και στου ακροατέ. Αλλά η υγεία mm. ε, συνδυάζεται με τον πρωτογενή τομέα. Βεβαίω. Και ειδικά στι μέρε μα. Και ειδικά στην Ήπεθρο. Και ειδικά στην Πού είναι στην Ήπεθρο. τα κέντρα υγεία που χρειάζεται η Ήπεθρο. Ε, Καταρχήν η Ήπεθρο, τα χωριά κλείνουν. Ε, Όχι να κλείσουν τα κεντρευία. <laughs> το ένα χωριό πίσω από το άλλο ερημώνει και γίνεται η αστιφιλία και πάνε όλοι στην πόλη. Κύριε Χιλιτζάκη, τώρα μια και το πιάσαμε από εκεί, διάβαζα ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται παρετήσει ουσιαστικά περιουσία. Δηλαδή, λιώφιτα ολόκληρα μένουν ακαλλιέργητα πια. Και γιατί δεν του συμφέρει, και γιατί δεν υπάρχουν χέρια, και γιατί δεν μπορούν. Και... Καταρχήν, το κόστο παραγωγή έχει ανέβει. Mm -hmm. Δεν έχει πέσει. Και έχει ανέβει και φταίνε δύο βασικοί λόγοι. Ο πρώτο λόγο είναι η κλιματική αλλαγή. Mm -hmm. Τον εβάζω πάντα πρώτο στην ατζέντα. Και ο δεύτερο είναι τα εργατικά χέρια. Μπορεί να είδαμε μία πτώση στα λοιπάσματα. Γιατί είχε εκτοξευτεί και το λοιπάσμα το προηγούμενο διάστημα, τα τελευταία δύο χρόνια. Αλλά βλέπουμε. Εργατικά χέρια που δεν υπάρχουν, με ροκάματα από 50 και μέχρι 70 ευρώ, παρακαλετά. Βλέπουμε την κλιματική αλλαγή να έχει ανοίξει την πόρτα και να έχει μπει στο σπίτι μα. Mm -hmm. Και βλέπουμε τα φυτά να αντιδρούν τελείω διαφορετικά από ό,τι αντιδρούσαν. Δηλαδή, βλέπουμε η αμπελουργία τη Κρήτη σήμερα έχει μια τεράστια αφορία. Βλέπουμε όλα τα εινοποιεία τη Κρήτη που πραγματικά έχουν κάνει λαμπρά βήματα, mm -hmm. είτε ιδιωτικά είναι είτε συνεταιριστικά και είναι δεξαμενέ άδειε από κρασί. Ενώ είχαμε δεξαμενέ γεμάτε από κρασί πριν από τρία χρόνια και δεν μπορούσαμε να πουλήσουμε. <laughs> βλέπουμε ότι τώρα ζητάει η αγορά προϊόν και προϊόν δεν έχουμε. <laughs> βλέπουμε ότι δυστυχώ η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει πάρα πολύ τη φύση, έχει επηρεάσει πάρα πολύ τον κριτικό αμπελόνα, την ελαιοκαλλιέργεια, τα ζωντανά τη Κρήτη, τα εγωπρόβατα τα μα κτλ. Και βλέπουμε μείωση στην παραγωγή. Και ένα 38 παράδειγμα είναι και η ελαιοκαλλιέργεια. <laughs> <laughs> Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι είχαμε μία υπερβεντέμα 22-23, yeah, γιατί πάντα σωστά. ημερολογιακά παίζουμε με δύο, με δύο έτη. Ο, σωστά. Με δύο έτη. Ενώ είχαμε μία αφορία πέρυσι, που πάρα πολλοί παραγωγοί αγοράσανε το λάδι, 23-24, α yeah, το yeah. πούμε. Okay. Λοιπόν, φέτο περιμέναμε βεντέμα. Δεν γεννήσανε όλα τα δέντρα. Γεννήσανε τα δέντρα που τα είχαν ποτίσει η παραγωγή το χειμώνα που είχαν την πολυτέλεια να τα ποτίσουν γεννήσανε τα δέντρα που είχαν η παραγωγή την πολυτέλεια να τους κάνουν έξτρα καλλιεργητικές φροντίδες κάποιου ψεκασμούς διαφυλικούς έξτρα λοιπάσματα κτλ το σύνολο της γης που λέτε τώρα και πολύ σωστά κυρία Καρζιωτάκη η τοποθέτησή σας είναι ότι το 50% της καλλιεργήσιμης έκτασης της Κρήτης είναι χέρισο σήμερα Δηλαδή μπορεί να έχουμε ένα απέραντο mm. ελαιόνα που να έχουμε 41 εκατομμύρια ελαιόδεντρα. Παίρνω όμω και την ευθύνη του λόγου εγώ, γιατί είμαι και στην Ήπεθρο κάθε μέρα και βλέπω τι γίνεται. Δηλαδή όταν ε, γυρίζω όλη την Ελλάδα και κάθομαι στα αυτοκίνητο και κάνουμε διαδρομέ από τη μια μεριά στην άλλη. Και μου λένε οι συναδέρφοι μου, οι φίλοι μου που πάμε παρέα, μα συνέχεια το κεφάλι σου έξω είναι. είναι ότι Ό,τι τον ενδιαφέρει τον καθένα, mm. αυτό εστιάζει. Yeah, yeah. Εμένα με ενδιαφέρει η Υπέθρο. Δηλαδή, μπαίνω σε μια πόλη και μου δεν, δεν παρατηρώ ούτε τα σπίτια ούτε, ούτε τα κτίρια. Τίποτα. Yeah. <laughs> Όταν είμαι στην πόλη, είμαι στο κινητό. <laughs> Όταν βγω στην Υπέθρο, αφήνω τα τηλέφωνα όλα και κοιτάω απ' έξω. Πραγματικά, εγώ που γυρίζω, έχω γυρίσει πάνω από 7 φορέ του τελευταίου μήνε από το Φλεβάρι που είμαι πρόεδρο στην ΕΘΕΑΣ, στη Μικρή, έχω γυρίσει την Ελλάδα όλοι. Mm -hmm. Από ηθαμή προ πιθαμή. Βλέπω μια τεράστια εγκατέλειψη. Όχι μόνο στην Κρήτη, μα σε όλη την Ελλάδα. Άρα, μιλάτε για... για το 50% τη κριτική αγροτική γη ή Εγώ λέω τη της κριτική τώρα, αλλά και στην Ελλάδα το ίδιο είναι. Mm -hmm. Και είναι το ίδιο γιατί βλέπουμε παραδοσιακέ ενότητε στη χώρα, όπω είναι η Πελοπόννησο. Που ήταν μια, αμπελο... mm -hmm. μια αμπελουργική ζώνη με δίπλα την ΕΜΕΑ, μια εινοποιητική ε, ε, ζώνη Ρέβρα. με τεράστια Ρέβρα. ιστορία στην ΕΜΕΑ και με πολύ ωραία κρασιά. Και βλέπουμε την πλήρη εγκατάλειψη. Βλέπουμε να φυτέυουν ελιέ, uh -huh. την εύκολη λύση. Και γιατί οι άνθρωποι το κάνουν αυτό, Εγώ τι προάλλες ήμουνα στον αγροτικό συνεταιρισμό στη Μάγκας, yeah. σε ένα χωριό στην ορεινή Κορινθία, με πολύ πλούσιο βιογραφικό στο επιτραπέζιο στα φίλη Και μου λέει ένα παραγωγός, Φεύγω στην Αυστρία οδηγό και αφήνω 80 στρέμματα επιτραπέζιο, αμπέλι, στυλωμένο, φυτεμένο, κλαδεμένο. Το είχε κλαδέψει ο άνθρωπο γιατί δεν έχω νερό. Μου ζητάνε 2 ευρώ το κυβικό το νερό να ποτίσω. Ναι. Και θα μπω και σε λίστα και θα ποτίσω κάθε 15 μέρε. Επομένω, είναι προτιμότερο να μην συνεχίσω να κάνω καλλιεργητικά έξοδα, δηλαδή να ψεκάσω, Ω, να ναι, κάνω ναι. τι ορμόνε μου, ό,τι διαδικασία κάνει ο παραγωγό, παρά να, πά, να κάνω τον απολογισμό τέλο τη σεζόν ο, και να είναι μηδέν. Τώρα μιλάμε για το λάδι. Ναι. Και λέμε για το λάδι. Όντω το 50% δεν καλλιεργείται. Κακά τα ψέματα. Όσοι βγαίνουν έξω, βλέπουν. Έχουν μάθει και βλέπουν. Το 50% που έχει σωθεί και έχει και μια αξιόλογη παραγωγή. Δεν λέμε ότι θα πιάσουμε τη Βεντέμα την προπερίσινη με την mm. υπερπαραγωγή τη Κρήτη 130.000 τόνου λάδι κτλ. Θα πιάσουμε μια ικανοποιητική. Αλλά είναι πολύ αναμφίβολο αν τελειώσουμε το ματ. Δηλαδή. Είς είμαστε ακόμα Να. στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Εννοείται στην καρποφορία. Όχι. Στην καρποφορία τώρα δείχνουμε ότι έχουμε. Έχι. Ωραία καρποφορία, τα λιόφυτα που ήταν περιποιημένα. Okay, Μέχρι ναι. να βγάλουμε όμω τη χρονιά, δηλαδή να έρθει ο Νοέμβριο, ο Δεκέμβριο, να ξεκινήσουμε να μαζεύουμε τι Έλληνε, με ένα υπερθερμό καλοκαίρι. Mm, σωστά. Που είδαμε το Μάιο μέσα 34-37 στο Μάιο. Διάβαζα στην Ινδία 50 έργα. Έχουν πετάει 19 έργα. 36, yeah. 36 εδώ. Είχαμε ε, ένα υπερθερμό. Ο Ιανουάριο, Φλεβάριο, ένα χειμώνα που δεν καταλάβαμε χειμώνα. Κακά τα ψέματα. Και αυτό έχει αποτυπωθεί και από τα καύσιμα που κάψαμε, Βέβαια. είτε αυτό λέει ηλεκτρικό ρεύμα, είτε πυρήνα, είτε πετρέλαιο, στα σπίτια μα. Λοιπόν, είχαμε ένα πολύ ελαφρύ χειμώνα. Ποια χρονιά θα βγει, μπορεί οι Ελιέ να έχουν μια καλή εικόνα, γιατί υπήρχαν κάποιε βροχοπτώσει όψιμε. Τώρα αυτέ Άρα... εδώ οι, οι βροχοπτώσει, μια και το λέτε των τελευταίων ημερών που ήταν κάτι έτσι διάσπαρτα, βοηθάνεται λιγάκάκι. Βοηθάνε. Την ελιά τη βοηθάνε mm -hmm. Στα αμπέλια δημιουργούν πρόβλημα Αλλά και στα αμπέλια έχουν μια τεράστια αφορία Που πραγματικά α, Όταν ερχόμουν εδώ μιλούσα Με ένα α, παλικάρι από την ελιά Από εδώ δίπλα mm -hmm. Και μου λέει έλα να σου πω Εμένα μπήκα στο αμπέλι Δεν με συμφέρει να συνεχίσω να κάνω τα ψεκάσματα mm -hmm. Θα του κάνω ένα θιάφισμα Και μετά θα το αφήσω και ό,τι τριγύσω τον Αύγουστο. <laughs> Δεν με συμφέρει. <laughs> Υπάρχει τεράστια αφορία. Δεν έχει τα φίλια. Κύριε Χιλετζάκη, για την τιμή του λαδιού τώρα πού βρισκόμαστε και ποιε είναι οι εκτιμήσει σα για την ερχόμενη ελοκομική περίοδο. Υπάρχει μια αύξηση τώρα στα ναι. 20 με 30 σέρτ. Οι τιμέ είχαν φτάσει στο μαξιμου 9, 20, ναι. 9,5 ευρώ περίπου. Είχαμε μια πτώση και πήγαμε και στα 7 ευρώ. 7, 20, 7,50 <laughs> κτλ είχαμε και ένα πάγωμα τη τιμή. Και είχαμε το πάγωμα γιατί βγήκαν οι έμπειροι αναλυτέ ελαιολάδου από την Ισπανία και είπαν: Εμεί φέτο με την ανθοφορία που έχουμε, με τι βροχοπτώσεις που έχουμε, θα βγάλουμε ένα εκατομμύριο τόνου. Yeah. Τώρα yeah. αρχίζουν και τα παίρνουν πίσω τα λόγια του. Ah. <laughs> Είναι σαν του πολιτικού, <laughs> <Λέμε> τώρα. Ε. <laughs> ε, έχουμε τώρα ευρωεκλογέ. Θα, θα <laughs> οι όλοι οι ωραίοι και μετά τα ξεχνούνε και τα παίρνουν πίσω τα λόγια, τα δηλαδή τα πράγματα πώ έχουν. Ναι, Ωραία. κρατήστε το αυτό, ή θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ε, η Ισπανία αρχίζει και παίρνει τώρα λίγο πίσω. Βλέπουμε ναι. και εμεί στη χώρα μα ότι το δεν είναι η αναμενόμενη βεντέμα που περιμέναμε. Ναι, μεν έχουμε, αλλά δεν είναι στα επίπεδα 23, κτλ. Έγινε μια εμπορική πράξη ένα αγροτικό συνεταιρισμό πριν από δύο μέρε, 100 τόνι με ένα λάδι 0,3. Στα 8.30, στη Λακωνία, βλέπουμε και στα Χανιά ότι πάει να ξεκολλήσει λίγο η τιμή και πάει να πιάσει εκεί το 7.80 με το 8 σε κάποιες μικρές εμπορικέ πράξεις. Δηλαδή βλέπουμε μια αύξηση 20 με 30 cents. Θεωρώ ότι οι παραγωγοί δεν πρέπει να ανησυχήσουν καθόλου yeah. για πτώση του λαδιού. Αλλά... Να ξεκαβαλικέψουμε και λίγο το καλάμι. Το είπα τελείω, Χωριά του. Δεν <laughs> μπορούσα να το πω πιο τέτοιο. <laughs> δηλαδή. <laughs> τι εννοείται τώρα, Ότι. Ακούστε περιμένουμε δηλαδή. να βγάλουμε όλα τα σπασμένα όλων των ετών. Δηλαδή. Mm. Να είμαστε και λίγο σοβαροί οι κουβέντε μα και να βάλουμε και νερό στο κρασί μα. Ε, 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 νερό στο κρασί μα. Καλά το είπα. Ναι. Λοιπόν. Πάει το λάδι 5 ευρώ, δεν υπήρχε τέτοια τιμή. Ο Μακαρίτη ο Γαβαλά έσπασε τα κοντέρ το 96 που ήταν στι 1250 δραχμές Έσπασαμε yeah. ε, ε, τα κοντέρ και παρεπιπτόντως τώρα που είπα Μακαρίτη, Μανώλη Γαβαλά, σήμερα είναι τα συναπαντήματά του. Σα σήμερα πέθανε mm. γιατί μιλούσα πριν με το γιο του και το τέτοιο. Ε, θέλω να πω ότι σπάμε τα κοντέρ, πάμε στα 5 ευρώ, πάμε στα 6 ευρώ, πάμε στα 7 ευρώ Εντάξει, σε μια φάση βρεθήκαμε στα 9 και σου λέω εγώ δεν πουλάω, θα πάω στο 12 Ρε άνθρωπε του Θεού, αν εσύ το πουλήσει 12, ο καταναλωτή ο έρμος, ο άνθρωπο αυτό. πόσο θα το φάει δεν θα το πάρει. Μετά μην έχεις παράπονο ότι δεν θα το πάρει και θα βάζει άλλα έλαια, Σπορέλ, ναι, που δεν ναι, θέλω έλαι, από τα ονοματάζω, δεν θέλω ούτε να τα διαφημίζω καθόλου, θα βάζει αυτά τα έλαια ή θα βάζει κάτι ωραία βούτυρα yeah. να τα λιώσει το τηγάνι, να τηγανίζει πατάτες ή θα παίρνει και φριτέζε ατμού, γιατί κοιτάει και τη σιλόντα του και δεν θέλει το λάδι <laughs> και το βούτυρο, ωραία, και θέλει να, το, ο, <laughs> να κάνει όλο αυτό το, mm, το, το παραμύθι. Επομένω. Και εμεί πρέπει να προσδιοθούμε. Δεν είναι κακή τιμή το 7 ευρώ στο λαδι. Ούτε στο 7,5. Mm -hmm. Και α πληρώναμε τον Αλοδαπό 30 ευρώ και α τον πληρώνουμε τώρα 60. Mm -hmm. Εγώ το δέχομαι. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Η κλιματική αλλαγή μα έχει δημιουργήσει θέμα. Πέρυσι δεν εισπράξαμε τίποτα. Και το ένα άλλο. Το 90% του λαδιού έφυγε από την Κρήτη στα 5 ευρώ. Όταν είχαμε τη Βεντέμα. Ξέρετε πόσο πήγε στον καταναλωτή. 15 ευρώ. Πέντε mm -hmm. καπέλα μπήκανε που δεν. Δεν τα επικαρπίστηκε. Γιατί φεύγει ατυποποιητό, ε, βέβαια. Άρα, η πρώτη εμπορική πού πράξη. Πρέπει να, πού πρέπει να στοχεύσουμε λοιπόν, Εμεί πρέπει να. Καταρχήν, ακούστε να δείτε. Δεν μπορούμε, όλοι... η ΕΘΕΑ τώρα έχει στήσει μια εξαγωγική εταιρεία. Δεν μπορούμε να έχουμε 300 μπράντε στην αγορά. Εβέβαια. Ε, εντάξει, ο καθένα νομίζει ότι το λάδι του χωριού του, το λάδι ε, το του γελιοφύτου του είναι το καλύτερο. Όλα τα λαλάδια δεν είναι. Αν εγώ τώρα. Βγάλω δύο μπράντε. Βγάλετε και εσεί άλλε δύο. Και άλλε άλλε δύο. Και γεμίσουμε την αγορά με χίλιε μπράντε. Και αυτέ οι χίλιε μπράντε μα αφήσουν το λάδι απούλητο το ράφι. Δεν πρέπει να τα πουλήσει ποτέ κανένα. Ναι. Εδώ θέλουμε συλλογικά. Όπω είχαμε φτιάξει τον ενιαίο φορέα διαχείριση ελαιολάδου. Όπω φτιάχνουμε τώρα από την ΕΘΕΑ ένα πάντρεμα όλων των συνεταιριστικών οργανώσεων τη χώρα για να βγούμε με μια μπράντα για να μπορούμε να Προ, ε, να Διοχετεύσουμε τα προϊόντα μας στην αγορά Έτσι πρέπει Συμφωνώ και είναι εύλογο Περιμένουμε όμως και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης mm -hmm. Και η Περιφέρεια Κρήτης Κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια Και ο Ενιός Φορές Διαχείρισης Ελαιολάδου Και όλοι εμείς να έρθει το περιβόητο Λάδι που Κρήτη. Κρήτης Η μπράντα μας από το Λασίθι Και μέχρι τα Χανιά Θέλουμε το λάδι μα. Τώρα... Το που βουέ, τι είναι να το καταλάβει. Προστατευμένη γεωγραφική ένδειξη. Έτσι δηλαδή, να ξέρει ο κόσμο τι λέει. Μία μπράντα λάδι, λάδι Κρήτη που έχει το ίδιο είναι το Σιτιακό, το ίδιο είναι το Χανιώτικο, με μία μπράντα να μπορούμε να βγούμε έξω με μία φωνή. Φιλόδοξο το... κύριε Χιλετζάκη, αλλά είναι εύκολο τώρα να γίνει αυτό. Ναι, Ρε, ρεαλιστικά να μιλήσουμε, έτσι. Να πούμε... Εμεί θα το κερδίσουμε. Και το έχει πάρει και προσωπικά ο Υπουργό mm -hmm. και η Περιφέρεια ασχολείται πολύ έντονα. Όλοι μα ασχολούμαστε και θα το κερδίσουμε. Το που γουέ ε, το λάδι Κρίτσα θα το πάρουμε. Αλλά το να πάρουμε ε, το λάδι με μια ωραία ονομασία mm -hmm. μέχρι να το βγάλουμε στην αγορά και μέχρι να κερδίσουμε αγορέ, απέχει πάρα έχει πολύ. Έχει απόσταση βέβαια. Γι' αυτό με βλέπατε και σταμάτησα τη φόρα μου. <laughs> γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα όπω έχουν, απέχει πολύ. Δεν είναι εύκολο να μπει στι αγορέ, δεν είναι εύκολο να χτίσει αγορέ. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι πόσα θα τι συντηρήσει τι αγορέ mm. με αυτή την κλιματική κρίση. Με αυτή την κλιματική κρίση που το 2019 το λάδι τη Κρήτη mm. το 90% έγινε βιομηχανικό. Να φταίνε τα γλιοσπόρια, οι δάκοι, οι όπω θέλουμε να τα λέμε. Γιατί βγήκαν και κάποιοι πανεπιστημιακοί και πάνε, δεν τα πε καλά. Δεν είναι γλιοσπόριο, ήταν δάκο. Δεν είναι δάκο, είναι γλιοσπόριο. Εγώ λέω όλοι αυτοί οι μύκητε, όλοι αυτοί οι εχθροί του ελαιολάδου που υποβαθμίσανε το, το λάδι, αυτοί όλα αυτά πρέπει η, να τα δούμε με ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Α. Και μία από τι προτάσει μα, αλλά περιμένουν να τελειώσουν οι ευρωεκλογέ, ναι. είναι η εξή. Πρέπει να φτιαχτεί μία αγρονομική περιφέρεια ελαιολάδου Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, Εθνικό προϊόν, εγώ το λέω και ας φαίνομαι τοπικιστής, δεν είναι πλέον ούτε το μπαμπάκι ούτε τα καπνά. Καλά ήταν τα μπαμπάκια και τα καπνά Ξεπέρασμα. και τα μεγάλα τραχτέρση δρόμους και οι τσιφλικάδες του κάμπου. Και το λέω εγώ που εκπροσωπώ τον κάμπο σήμερα. Mm. Έχω μέλη στο διοικητικό μου συμβούλιο από όλη την Ελλάδα. Mm -hmm. Ο μόνος κριτικός είμαι εγώ. Αλλά πλέον εγώ που βγαίνω σε όλη τη χώρα βλέπω στην Καβάλα ελαιόδεντρα, στη Λάρισα αμπέλια. Ελαιόδεντρα στη Λάρισα. Ελαιόδεντρα στην Εμαία Στην Κοζάνη, ελαιόδεντρα στην που δεν υπήρχαν παντού παντού Και... Οι κλιματικέ συνθήκε έχουν αλλάξει. Και η κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει το χάρτη τη χώρα. Mm -hmm. Πριν από μερικά χρόνια λέγαμε ότι στη Λάρισα θα έχει αμπέλια, θα μα κοροϊδεύανε. <laughs> και τώρα έχει αμπέλια και με εξαιρετικά σταφύλια. Πιο καλά και από τη Κρήτη. Γιατί οι κλιματικέ συνθήκε που έχουν δημιουργηθεί εκεί είναι πολύ πιο ευνοϊκέ. Ακριβώ το γιούτσι στην καβάλα. Εγώ έφαγα καβαλιώτικο λάδι. Και ήταν πολύ καλύτερο και από το σητιακό που διαφημίζουμε εμεί εδώ. Λοιπόν, Τα κρα... Κρατήστε, θα μα πείτε τώρα γιατί πάμε σε διάλειμμα, κύριε Χιλετζάκη, για το καβαλιό του κολάδι. Θα, θα πείτε επιστρέψουμε. Τώρα. Ναι. Ωραία, πάμε. πάμε να επιστρέψουμε. Ευχαριστώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τρίτο μέρο τη εκπομπή στην Κρήτη TV. Είστε συντονισμένοι. Κρήτη σήμερα ω και τι 8 και 4 θα κάνουμε παρέα. Και πάμε τώρα ναι. να επιστρέψουμε στη συζήτηση που κάναμε το τον Μύρο εδώ φιλοξενούμε πάρα πολύ κόσμο που είναι υποψήφιος στι ευρωεκλογέ. Μιλάμε πολύ για τι ευρωεκλογέ, γιατί μα αρέσει να μιλήσουμε για τι ευρωεκλογέ. Και όλοι. Μέχρι τις 9 του μήνα, ναι, από ναι. Θα... και μετά. Θα προσπαθούμε, <χαι> ένα, κύριε Χιλιατζάκη, να ξέρει ο κόσμο τι να επιλέξει όταν θα πάει στην κάλπη. Και ζητούμε από τον κόσμο να πάει στην κάλπη, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Τώρα οι περισσότεροι που έρχονται εδώ μιλούν και για τον πρωτογενή τομέα και για την ΚΑΠ και για τα όσα έχουν συμβεί με την ΚΑΠ, και αν είναι καλή δεν είναι, τι πρέπει να κάνουμε, τι δεν πρέπει να κάνουμε. Εσεί τώρα, ποια είναι η δική σα οπτική σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ ότι οι Ευρωβουλευτέ μα το είχαν χάσει. Το είχαν χάσει το σχεδιασμό τη ΚΑΠ 23-27. Και του δικαιολογώ ότι το χάσανε, για να μην πω κάτι άλλο. Mm -hmm. Του δικαιολογώ γιατί είχαν να αντιμετωπίσουν κορονοϊού, κρίσει κτλ. και δώσανε βάση στις πανδημίες, στους κορονοϊούς mm. και σε ό,τι γινόταν mm. ε, η ΚΑΠ αυτή είναι πολύ φιλοπεριβαλλοντική mm -hmm. φιλοπεριβαλλοντικά όμως με άδειο στομάχι γιατί στα ασφαλείς αγροτικά τρόφιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάση δεν έδωσε και δεν έδωσε βάση γιατί αποδείχτηκε με τις μεγάλες διαμαρτύριες που mm -hmm. γίνανε και στη χώρα μας mm. αλλά και σε όλη την Ευρώπη κατεβήκαν οι αγρότες στον δρόμο που βγήκανε αρχηγοί κρατών μελών και οι ίδιοι ευρωβουλευτέ, αλλά και βουλευτέ και υπουργοί και αποδεχτήκαν ότι υπάρχει κακό στρατηγικό σχεδιασμό, ότι υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία και ότι δεν υπήρξε στρατηγικό σχεδιασμό για ασφαλεί αγροτικά προϊόντα. Φανταστείτε, α σα πω τώρα ένα παράδειγμα. Ναι. Εμένα μου λένε, σαν αγρότη, άκου να δει, φτιάχνουμε ένα ευρωπαϊκό κατάλογο που θα έχουμε μία, δύο, τρει, τέσσερι, πέντε δραστικέ και πάνω σε αυτέ τι δραστικέ τα φυτοφάρμακα θα καλλιεργεί και θα παράγει, γιατί είναι φιλοπεριβαλλοντικά, γιατί είναι mm -hmm. έτσι, γιατί είναι αυτό. Εμένα όλο αυτό με βρίσκει σύμφωνο. Γιατί κατά ψέματα βλέπουμε δίνουν και παίρνουν και καρκίνι και ε, το βλέπω, ένα και ακριβώς, το άλλο. Yeah. Εγώ τα λέω και χωριάτικα, δεν είμαι του Πανεπιστημίου. <laughs> το λοιπόν. Και βλέπουμε την όλη ιστορία που γίνεται mm -hmm. με το κομμάτι και με τι διατροφίε mm -hmm. και με το κομμάτι τη ασφάλεια των τροφίμων. Συνάμα όμω βλέπω μια Ευρωπαϊκή Ένωση και μου εισάγει. Από τρίτε χώρε Αγροτικά ομοειδή προϊόντα δικά μου αμφιβόλου ποιότητα, όχι, όχι ποιότητα, αμφιβόλου ου, αγροτικής ποιότητα ασφαλή αγροτικό τρόφιμο. Mm -hmm. Δηλαδή, βλέπω και μου εισάγει από την Τουρκία, από την Τινησία ελαιόλαδο, περιορίζομαι στο λάδι που είναι και δικό μα εδώ. Εντάξει, που εκεί τα φάρμακα που χρησιμοποιούν δεν είναι ούτε στον ευρωπαϊκό κατάλογο mm -hmm. και είναι και φάρμακα που έχουν. Φύγει από τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο 20 χρόνια, 25 χρόνια. Ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, φάσχει και αντιφάσχει. Mm. Η Γαλλία τότε βγήκε και λέει: Άκου να δει, εγώ δεν μπορώ να ανταγωνιστώ με το κρασί μου α, τη χιλί. Γιατί μου βάζει εμένα παγοκολόνε ή βυτεία κρασί μέσα στην Ευρώπη, mm -hmm. αμφιβόλου ποιότητο, με δραστικέ ε, ουσίε κτλ. Εντάξει, και εμένα μου βάζει κάποιου περιορισμού, ανεβάζω το κόστο παραγωγή του Γάλλου. Ο... Παραγωγού, παραγωγού, παραγωγού και δεν μπορώ να ανταγωνιστώ γιατί αυτό αναγκάζεται να ρίξει. Και εφόσον αναγκάζεται να ρίξει την τιμή, ξεπατώνει τα μπέλια και τελείωσε. Και το παίζει η έμπορα γιατί. Ακούστε, να έρθει κατά ψεύματα. Τα περισσότερα εινοποιεία μεγάλα σήμερα στη χώρα μα και στην Ευρώπη είναι εμπόροι. Παίρνουν κρασί mm -hmm. και το εμφιαλώνουν Ευρωπαϊκό με όλε τι νομοθεσίε νομιμότα η εισαγωγή νόμιμη. Και βιαλόν κρασί. Μερικά μπουκάλια και κάποια μικρά χτύματα που είναι ποιοτικά έχουν ακόμα τα πουγουέ που λέγαμε πριν και τα πω προϊόντα που είναι γεωγραφική, προστατευμένη ένδειξη και τα κτλ. Ναι. Επομένως η Ευρώπη, η Ευρώπη σήμερα έρχεται να ξανασχεδιάσει. Μετά τις 9 του μήνα θα πρέπει να σηκώσουν τα μανίκια όσοι εκλεγούν. Είτε είναι μπλε, είτε πράσινη, είτε κίτρινη, είτε μόβ. Λοιπόν, θα πρέπει να σηκώσουν τα μανίκια. Γιατί, αν θέλουμε ασφαλεί αγροτικά προϊόντα, αν θέλουμε να έχουμε μια αγροτική επάρκεια, γιατί δεν έχουμε αγροτική επάρκεια, και αυτό το ζήσαμε με τον Ουκρανικό πόλεμο. Mm -hmm. Το στρατηγικό σχεδιασμό τη ΚΑΠ εφαρμόσαμε εμεί, και όταν η Ουκρανία έκλεισε τα σύνορα, έφυγε ο Γιωργαντά, τότε υπουργό αγροτική ανάπτυξη, και πήγε στην Αμερική να παγιερεύει αλεύρι. Για να μην πούμε το ψωμί ψωμάκι. Εντάξει. Μα τα γνωρίζουν όμω. Και είδαμε και το καλαμπόκι από 7 ευρώ στου βοσκού mm. να πηγαίνει στα 27. Οι υποψήφοι τα γνωρίζουν όμω τα θέματα αυτά και έχουν γνώση. Είναι πολύ έτσι επιδερμικά και οι υποψήφοι ευρωβουλευτέ. Και, και όχι μόνο οι Έλληνε. Και οι υπόλοιποι τα γνωρίζουν. Το κατέβουν. Δεν ξέρω δηλαδή... αν τα γνωρίζουν. Θεωρώ ότι πρέπει να τα γνωρίζουν. Εντάξει, έχουν εκεί επικοινωνιολόγου, έχουν δημοσιογράφου, έχουν συμβούλου. Ούτω τα λένε, έτσι τα λένε. Yeah. Τώρα, αν τα γνωρίζουν ει βάθο, είναι... Αν τα γνωρίζανε, θα βλέπαμε και τα ψηφίσματα του. Γιατί βλέπω τώρα, δεν θέλω να πω από ποιο κόμμα, δεν τοποθετούμε στα τα Βλέπω κάποιοι λένε Α, αυτά που περάσανε είναι άδικα. Και βλέπω μετά τα ψηφίσματα, γιατί πλέον υπάρχουν όλα διαδικτυακά. Yeah. Εντάξει, είτε είμαστε χωριάτε, είτε δεν είμαστε, μπαίνουμε στο διαδίκτυο και βλέπουμε <laughs> και τα ψηφίσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουμε τι ψηφίζει το Λαϊκό Κόμμα, τι ψηφίζει το ένα κόμμα, τι ψηφίζει το άλλο κόμμα. Και όταν τα βλέπουμε όλα αυτά, καταλαβαίνουμε το τι γίνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Χιλιατζάκη Και με είπατε και μπούτα πριν. Εγώ. <laughs> <laughs> Μα ό,τι λέμε στο διάλειμμα το λέτε κι εσεί αμέσω. <laughs> είπα, χάσαμε. Χάσαμε, είπε. Δεν χάσαμε. είπα. <laughs> λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τη συζήτηση. Πολύ. Και, και πολύ χαρίστε. σύντομα θα ξαναρθούμε, θα τα ξαναπούμε. Και φέρτε και μια λίστα με τα κρασιά που είναι εδώ, που βγαίνουν εδώ. Off the record τουλάχιστον. Θα σα φέρω συνεταιριστικά κρασιά την επόμενη φορά και για να και ξέρουμε. Για να <laughs>